Διού Θεό πρεπόσε δογμάτισας, την φύσιν των όντων νετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα, Πάτερ, όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεήμι το μεγά έλεος. Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε Λέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γεωργίου, του πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία, σωματική και πνευματική, κάθε καλό στα σπίτια σας και ο Θεός να δίνει ούτως ώστε σύλλογοι σαν τον Αγώνα Ζωής να μην χρειάζονται. Όμως βλέπετε ότι χρειάζονται και μάλιστα βοηθούν πάρα πολύ, γιατί είναι αποδεδειγμένο μέσα από την επιστήμη ότι η ψυχολογία βοηθά τον άνθρωπο στο να αντιμετωπίζει καλύτερα τις δύσκολες στιγμές της ζωής του. Και μάλιστα ειδικοί λένε πως και το ανοσιοποιητικό σύστημα του ανθρώπου είναι πολύ καλύτερο μεταξύ δύο ανθρώπων, ενός ανθρώπου είναι ήρεμος και άνθρωπος προσευχής, σας το πω και αυτό, και η προσευχή βοηθάει και η πίστη, και ενός ανθρώπου ο οποίος ζει μέσα στο άγχος και στην ένταση, στην πρώτη περίπτωση το ανοσιοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, γενικά ο οργανισμός του, είναι πιο δυνατός. Εύχομαι λοιπόν κάθε παρόμοιο σύλλογος και στην περίπτωσή μας ο Αγώνας Ζωής να βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση όχι μόνο τα μέλη του που έχουν δοκιμαστεί, αλλά και όλους μας, γιατί εν δυνάμει όλοι, πρέπει να το ξέρουμε αυτό, είμαστε υποψήφοι ασθενείς. Μην έχουμε ψευδεστήσεις ότι τα προβλήματα για τους άλλους και όχι για μας. Και εμείς μπορεί να ασθενήσουμε. Και εμείς να χρειαστούμε τη βοήθεια των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό ευχαριστούμε όσους μέσα από το σύλλογο αυτό προσφέρουν, βοηθούν αυτό που μπορούν, γιατί η προσφορά είναι μεγάλη. Όποιος έχει μπει σε αυτή τη δοκιμασία το ξέρει. Γι' αυτό ευχόμαστε να έχετε δύναμη, κουράγιο, υπομονή και να μπορείτε πάντα να προσφέρετε το καλύτερο δυνατό. Να είστε όλοι καλά, υγεία και καλή χρονιά. Ακόμα είναι Φεβρουάριος, οπότε μπορούμε να λέμε ακόμα καλή χρονιά. Ο Θεός μαζί σας. Άλλος για λίγο τώρα μην ξεφύγε κι άλλος για μην τη γίνει. Κι άλλος τη συγκαστά στενά έρωα και να διαπίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Όπως βλέπετε φέτος, σε αντίθεση με τις άλλες χρονιές, επιλέξαμε να κόψουμε την πίτα σε ένα χώρο που εκτός από το τελετουργικό και τα διαδικαστικά μπορεί να μας προσφέρει και λίγη διασκέδαση παραπάνω με τους αγαπητούς εδώ φίλους, γιατί χρειάζεται και αυτό, να ξεφεύγουμε και λίγο από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Να σας ευχηθώ εγώ καλή χρονιά, μια δημιουργική χρονιά με προκοπή, αλλά πάνω απ' όλα υγεία. Καλή χρονιά. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα πραγματικά θερμά συγχαρητήρια για την δουλειά που κάνετε και την προσφορά του Συλλόγου. Με τα βεβαιότητας μπορώ να πω και με τις δικές σας ιδέες αντιπρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και με την ενεργή πρόεδρο που έχετε. Το έργο σας είναι αξιέπαινο και το έχει μάθει όλη η Βρετανία. Το λέω αυτό με τα βεβαιότητας, έχω ιδία εμπειρία επί του θέματος και όλα τα χωριά πλέον
αναζητούν τη βοήθεια και ο πιο απομακρυσμένος κάτοικος τη βοήθεια όταν χρειαστεί να του την προσφέρετε. Να πω ότι εμείς θα είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας δράση με την δυνατότητα που έχουμε σαν περιφέρεια και με την προσπάθεια που έχουμε κάνει ο Σύλλογος να έχει μια σταθερή χρηματοδότηση μέσω του αρμόδιου Υπουργείου, νομίζω πλέον έχει μπει πραγματικά το νερό στα βλάκια για να έχει μια σταθερότητα. Να πω λοιπόν θερμά συγχαρητήρια ξανά, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πραγματικά δίνεται ένα χέρι βοήθειας όταν το έχουμε όλοι μας ανάγκη. Θερμά συγχαρητήρια, καλή χρονιά.